Κατά συνέπεια, μην περιμένει κανείς ότι θα υπάρξει αναδάσωση 500 ή 700 ή 800 χιλιάδων στρεμάτων. Αναφέρομαι στις εκτάσεις εκείνες που κάηκαν που είναι δασικές. Διότι από το 1.100.000 στρέμματα που εκτιμούμε ότι έχουν καεί, προφανώς δεν είναι όλα δάση. Αυτήν την πολιτική θα ακολουθήσουμε και τώρα. Δεύτερη παρατήρησή σας σχετικά με τις ανεμογεννήτριες. Καταρχάς, ας συμφωνήσουμε επιτέλους σε αυτήν την αίθουσα ότι είναι αδύνατον να πετύχουμε τους στόχους για μια οικονομία χαμηλών και τελικά μηδενικών εκπομπών άνθρακα χωρίς σημαντικότατη συμμετοχή του αέρα και του ηλίου στο ενεργειακό μας μείγμα. Σήμερα έχουμε 2.500 μεγαβάτ ανεμογεννήτριες και θα πρέπει να φτάσουμε γύρω στα 7.000 μεγαβάτ με βάση το σχέδιο το οποίο έχουμε εκπονήσει. Και αυτές οι ανεμογεννήτριες πρέπει να μπουν κάπου. Το ερώτημα το οποίο τίθεται είναι πού θα μπουν και με ποιους κανόνες θα μπουν. Και θέλω να θυμίσω ότι στο παρελθόν επενδυτικά σχέδια ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είχαν καταρρεύσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας ακριβώς επειδή το Συμβούλιο έκρινε ότι δεν είχε προηγηθεί ο σωστός σχεδιασμός ως προς τη χωροταξία για το πού θα τοποθετήσουμε ανεμογεννήτριες. Ανεμογεννήτριες δεν μπορούν να τοποθετηθούν παντού. Υπάρχουν περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους, περιοχές όπου μια μεγάλη ανεμογεννήτρια θα διαταράξει την ισορροπία της κλίμακας του τοπίου. Σε αυτές τις περιοχές δεν μπορούν να μπουν ανεμογεννήτριες. Υπάρχουν άλλες περιοχές στη στεριά που μπορούν να μπουν ανεμογεννήτριες και η επικαιροποίηση του χωροταξικού σχεδίου γύρω από τις ΑΠΕ θα μας επιτρέψει αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Αλλά είναι αδύνατον να συζητάμε σήμερα ότι μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας με ανεμογεννήτριες μόνο στη θάλασσα. Βεβαίως και θα δρομολογήσουμε και ανεμογεννήτριες offshore στη θάλασσα. Είναι πιο ακριβές, έχουν όμως και σημαντικά πλεονεκτήματα, κυρίως το γεγονός ότι μπορούν να τοποθετηθούν χωρίς να διαταράξουμε με τόσο μεγάλη ένταση άλλες δραστηριότητες. Thank you.